Συνειδητοποιήσεων καταλαβαίνετε ότι έχουμε πλήστα όσα θέματα και έχουμε, αγαπητέ κύριε Ζαχαριάδη και κύριε Καμένο, τις κοπέλες οι οποίες δουλεύουν στους Δήμους, είναι οι εργαζόμενες στην κοινωνική βοήθεια, το είπα καλά. Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης κοινωνικές δομές. Πόσο καιρό πληρώτε είστε? Από τον Οκτώβριο. Από τον Οκτώβριο. Θα πληρώσει έμφυα η κοπέλα αυτή? Θα πληρώσει φόρο εισοδήματος? Θα πληρώσει ΔΕΗ? Θα πληρώσει ΟΤΕ? Θα πληρώσει κινητή τηλεφωνία? Θα πληρώσει ΕΙΔΑΠ? Και τι άλλο κάνετε? Χτυπάτε την πόρτα κάθε μέρα? Παρέχουμε όλες τις εξειδικευμένες γνώσεις που έχουμε στους ανθρώπους που ζητάνε βοήθεια, απειλούνται από τη φτώχεια, ναι. Και παράλληλα, παρά το γεγονός ότι τους βοηθάμε, απειλούμαστε και εμείς οι ίδιοι από τη φτώχεια. Και πώς ζείτε, παιδιά? Ποιος σας ζει? Οι οικογένειές μας. Οι γονείς μας. Να είναι καλά οι γονείς μας. Να το. Οι γονείς και αν όσοι μπορούν. Γιατί έτσι. Δεν πληρώνονται, μπορούμε να μάθουμε για ποιο λόγο. Έλατε. Πήγατε. Θεανό, δεν πήγατε. Έλλειψη χρημάτων. Πήγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα συγκεκριμένα, στην κυρία Φωτίου. Ναι. Μας είπε ότι ήταν κάποιο διαδικαστικό, διοικητικό θέμα της καθυστέρησης. Και ότι μέσω επόμενο διάστημα έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες ώστε να πληρωθούμε. Υπολείπονται κάποια δικαιολογητικά από τους φορείς. Πόσους μήνες το ακούτε συνέχεια? Αν σκεφτείτε ότι από τον Νοέμβριο ψάχνουμε την Υπουργό, στην προκειμένη περίπτωση τουλάχιστον έχουμε μια απάντηση. Σας ευχαριστώ θερμά. Πόσους δικαιούχους θα απασχολεί? Βεβαίως, πόσους δικαιούχους. Κύριε Καμένο, θα τις δείτε αύριο το πρωί? Αύριο, ναι, με θα την κυρία Φωτίου. Θα το δείτε και τώρα που τελειώσει η εκπομπή. Δεν άκουσα τον κύριο Καμένο, αν μπορεί να επαναλάβει. Πόσοι δικαιούχοι είναι μαζί με εσάς, πανελλαδικά είναι? Πανελλαδικά είμαστε γύρω σε 800 εργαζομένους. Μάλιστα. Κύριε Καμένο, μόλις τελειώσει η εκπομπή. Θα χάσουμε τη δουλειά μας δυστυχώς μετά τον Ιούνιο. Και θέλουμε να ρωτήσουμε και δημόσια και επίσημα στο νέο σχεδιασμό της κυβέρνησης τι θα γίνουνε, πόσες θέσεις εργασίας θα μείνουν, γιατί μας ενημέρωσε ο Υπουργός ότι θα μειωθούν οι θέσεις εργασίας. Σωστό αυτό. Θα είναι υποστελεχωμένες οι δομές. Και αφορά όλη την Ελλάδα. Κύριε Ρωμανιά, κύριε Ρωμανιά, είναι πολύ σοβαρά τα θέματα. Υπάρχουν άνθρωποι που σου λέει θα έχω δουλειά αύριο, δεν θα έχω, κύριε Καραγκούνη.